Ciao. Ma è pure... Ne, niente cosa può essere Funded, Let's go, my boys. Bottom chicken. No, non si può fare. Quale mi vede che mi chiede per adesso? Quale mi chiede per la presa? Sta grafo questo. Hello guys. Δεν ξέρω άμα αυτό είναι bottom check. Συνεχίζουν να παίζουν. Α, ξεκινήσανε κατευθείαν. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Και έχουμε το πρώτο stock στον D. Ένα περίεργο πρώτο stock. Θα έλεγα. Μόνο 14, δεν πειράζει, τώρα έχουμε follow up. Όχι, ας πούμε. Σκόλοντς, πάει κακό σκόλοντς και πήγε το μπαλόνι. Που του χάσε πολύ τέτοιο momentum και δεν μπορούσε να κάνει safe landing. Wow. Ωραία, διάβασε το έρδο. Καλό. Ωσί! Οχο! Άμα δεν είχε κάνει τέτοιο. Εντάξει, θα ήταν stop. Αυτό είναι από τα πιο δυνατά smash μαζί με το DDD. Είναι φανταστική. Έχει το βιντάκι. Ωχ, τζάμπ. Να ξέρετε πως είναι έρχεται λίγο πάντα. Εντάξει, έχει αρχίσει να παλεύει λίγο από το πρώτο σπέρα της σχέση. Αλλά έχει καβάλει τελικά το DDD. Ωχ, άμα αφήνει το σύνδε εκεί πέρα. Να μιλάμε, αλλά δεν πάει για το momentum να πάει πιο γρήγορα. Αμά, αυτό δεν το περίμενε. Ούτε εγώ το περίμενα. Κανείς δεν. Out of nowhere. Αλλά είναι ένα dark bit special. Ότι είναι το όπα. Εκεί πήγε να κάνει. Το κάνω και εγώ αυτό το λάθος. Ξέρουμε πως το τι πάει πάντα για grab. Ποτέ δεν πάει για φανείς. Φοβάσαι πως θα πάει για το apps μας. Και λες, να μην το κάνω ρε φίλε. Όχι εντάξει, τώρα παίζει με ένα πιο ισορροπημένο τρόπο. Έχει πιο πολλά. Πιο πολλές εκδηλώσεις. Ρε, δεν παίζω άλλο πάλι. Πρέπει να το έρθει να με βάζει στις εξής που δεν βρίσκω. Ναι, ξεχάστε τα πάλα την όγκρο. Όχι, τον πάγκο. Τον πάγκο, γρήγορο και συνήθιο. Πάει για το... Α, τον έρθει κάνει τον egg. Μπορεί να το κάνει down beast up. Τι χτυπάει. Πρακτικά μπορεί, αλλά... Θα μπορούσε, με σωστό timing τον... Όχι γενικά ρε, όταν ανεβαίνεις βαθιά μπορείς να το πει πιο πέρα. Ναι. Και ένα bar. Κοντά στην αρχή. Ω, ναι. Όχι. Εντάξει, τουλάχιστον το πενταγάτι στο δεύτερο στόρ είναι πολύ καλό. Ναι, ναι. Τώρα ίσως έχουμε ένα πολύ διαφορετικό δεύτερο. Ναι, ελπίζουμε να έχουμε ένα πολύ ωραίο γέννη. Δεν πέφτεις καθόλου. Ναι. Δεν πρέπει να πέσεις εσύ. Πάμε δεύτερο game. Πάμε εδώ. Αρχίζουμε με ένα κλασικό jab, το spacing. Είναι καλό διάρκεια για να ξεφύγεις. Ψάχνει για τα nair και τα backer. Α, πήγε για το read. Καλό. Και είναι ένα even match. Κακό, έπρεπε να κάνει ρόλο πίσω.
Και ότι έχει πάλι μπρος. Όπα. Και αφήνει το σιλ λίγο πιο νωρίς από ό,τι θα έπρεπε. Ναι. Το ίδιο λάθος κάνει και ο Μπαντζάκης. Το μούλτι του, ναι. Και βαράει απ' την άλλη το τιλ του ο Κιρ. Οπότε το down tilt. Δεν ξέρω αν το διαβάζει. Για άμα απλά περιμένει να κάνει πρώτα σπότ στον αέρα, βάζει. Δεν μπορεί να κάνει σπότ στον αέρα, αυτό είναι το αέρα του που λες. Αφού έκανε σπότ και μετά έκανε. Δάση τα κόμπι. Ναι. Και δεν το έχει κάνει πολύ φορά. Ναι, καλύπτει τα landing πολύ καλά το δάση. Γι' αυτό. Βλέπουμε ένα δύσκολο μάτι. Εκεί τι πάνε στο γίνει. Κοίτα ένα εύσημα με άνεση. Ναι, αλλά. Αυτό ήταν το game. Το 69 το Party Club. Ήταν πολύ κακό αυτό. Από τον Banzai, δεν το περίμενε. Όπω εκεί. Μπορεί να μπαμπάρει να περάσει με. Συγγνώμη, να χρησιμοποιεί το. Το τζάμπερ την εξέλιξη. Το τζάμπερ την εξέλιξη. Μιλάμε τώρα για το τζάμπερ. Το. Καλό, καλό. Ωραίος, ρε! Και τώρα. Δεν πρόλαβε γιατί έχει αργά φρέντζ. Ναι. Πήγε κατευθείαν στο νερ, δεν υπάρχει follow up όμως. Από ό,τι φαίνεται πέσει χειρότερα. Ναι. Από ό,τι έπαιξε αυτό το εκεί. Ναι, αυτή την φορά, ναι. Θες να πάρει μπροστά. Ας ελπίσουμε, δεν θέλω να τελειώσω το σωπίο. Το set αυτό. Συνήθω τα πάντα. Και ήταν για legendary δικά του, έτσι για... Ναι, ναι, ναι. Ωραία το μπάκερ. Δεν σκοτώνει ακόμα. Τα παράτησε. Λίγο πιο κοντά να τα πιστεύω θα πετύσει. Και το μπάκερ. Δεν λεπτό, δεν πάνω. Δεν νομίζω πως παίζει καλύτερα ο Banzai. Απλά ο Deer έχει κάνει τέτοιο. Μιας πιο άνετος. Ο Reaper μπορεί να σκοτώσει. Εντάξει, το Magnum. Και το Eftel. Καλό. Κοίτα, δεν είναι 150. Τώρα ξέρεις, ο Pete δεν μπορεί να σκοτώσει. Δηλαδή θέλει πολύ hard read για να σκοτώσει. Και να γίνει αυτό, ναι. Έκανε charge up, μας λέω ότι είναι καλύτερο. Οκ, πάει. Πάει ο Banzai στα losers μαζί μας. Αλλά όχι πολύ.